Μία επικοδοματική συνάντηση συνεργασίας είχαμε με την νέα Δημοτική Αρχή. Είναι η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, καθώς δεν μας αρέσουν οι εθνοτυπικές συναντήσεις συνεργασίας, αλλά μόνο οι συζητήσεις που μπορούν να παράξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν για το κλίμα εχθρότητας που είχε καλλιεργήσει απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τις υποδομές. Έτσι λοιπόν, στη συνάντηση αυτή, με την παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου αλλά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, θέσαμε όλα τα ζητήματα και συμφωνήσαμε με τη νέα Δημοτική Αρχή να έχουμε επιτέλους μόνιμη λύση στέγασης για τα προκάτα νηπιαγωγεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν ήδη 3 διαθέσιμα οικόπεδα στα Παγκρατέικα, στο Κανόνι και στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα του Κοτσέλα, και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που η διαχειριστική αρχή εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια μας έχει ενημερώσει ότι τρέχει αποκλειστικά για ανέγερση νέων νηπιαγωγείων, μπορούμε να έχουμε επιτέλους μόνιμες λύσεις. Επίσης, θα υπάρξει μια συνολική διευθέτηση όλων των υπαρχουσών υποδομών του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, έτσι ώστε να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός και προγραμματισμός, προκειμένου να αποδοθούν στην εκπαίδευση και άλλα κτίρια κατάλληλα για να λειτουργήσουν σχολεία. Επίσης, θα ξεκινήσει μετά από μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση 4 ετών επιτέλους η παρέμβαση για τις επισκευαστικές ανάγκες. Έχουν πιστωθεί στα ταμεία του Δήμου, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, 383.000 ευρώ. Επομένως, ήδη έχει εκπονηθεί η μελέτη για 20 δημοτικά σχολεία. Βεβαίως και αυτά μια σταγόνα στον ωκεανό, καθώς χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις σε όλες τις υποδομές. Και τέλος, θα υπάρξει σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και το ΤΕΕ της Κέρκυρας ο απαραίτητος προσεισμικός έλεγχος για τη στατική επάρκεια όλων των κτηρίων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα μια υπόσχεση που δεν είχε υλοποιηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τέλος, θα λειτουργήσει σύμφωνα με ενημέρωση του κυρίου Γιαννούλη το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Πολλές φορές έχουμε ακούσει υποσχέσεις, μένει να υλοποιηθεί. Προς το τέλος του έτους, για πρώτη φορά ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει και υπάλληλος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών για να διανθίσουμε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής.